κάνει τελευταίες στιγμές χαρά στις 23χρονη Σέντεν Μπενρουμπί με ελληνική καταγωγή πριν χάσει τη ζωή της στο φεστιβάλ Ειρήνη στο Ισραήλ. Τόσο η ίδια αλλά και οι φίλοι της δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι κάποιες ώρες αργότερα θα έπεφτα νεκρή από τα πυρά των μαχητών της Χαμάς. Η 23χρονη μαζί με την παρέα της την ώρα της επίθεσης έτρεξαν σε ένα καταφύγιο στο οποίο οι τρομοκράτες έριξαν χημικά αναγκάζοντάς τους να βγουν έξω. Λίγα λεπτά αργότερα όλοι τους βρήκαν φρικτό θάνατο. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα. Η Σέντεν Μπενρουμπί δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η Ισραηλινή με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, που επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι την Ελλάδα, από μικρό παιδί δολοφονήθηκε πισόπλατα από τη Χαμάς, ενώ έτρεχε να σωθεί. Η κτηνοδία δεν έχει όρια. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Είναι φτωχά τα λόγια. Η Σέντεν είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο μεγάλωσε στο Ισραήλ. Η Ελλάδα κυλούσε στις φλέβες της, γι' αυτό και συχνά ταξίδευε στη χώρα μας. Καταλάβαινε την ελληνική γλώσσα, ενώ για χρόνια πήγαινε στην εβραϊκή κατασκήνωση στο Λιτόχωρο. Ο πρώην σύντροφός της μιλάει συγκλονισμένος στο Open για την απώλειά της. Ήταν δύσκολο να την αποχαιρετήσω σήμερα. Ήταν αγνοούμενη για 4 ημέρες, μέχρι που βρήκαν πριν 2 ημέρες το άψυχο σώμα της και μας ενημέρωσαν. Ήξερα ότι πήγε στο φεστιβάλ. Εγώ δεν την ακολούθησα γιατί δεν πήγαινα σε τέτοιου είδους συναυλίες. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Η Σέντεν ήταν ένα καταπληκτικό κορίτσι με ποιότητα. Πάντα εγκάρδια, χαμογελαστή, στοργική. Ήταν επαγγελματίας, καλλιτέχνης, ζωγράφος. Θα βρίσκεται για πάντα στις καρδιές όλων μας. Η Σέντεν είχε αδυναμία στην τέχνη, το σερφ και τα ταξίδια. Ένα κορίτσι δραστήριο, γεμάτο ζωή. Φίλη της την αποχαιρετά μέσω του Open και συγκινεί. Πώς μπορεί κανείς να κάνει τόσο μεγάλο κακό σε ένα τόσο γλυκό άνθρωπο? Θα μας λείψει, αλλά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Η καρδιά μας γέμισε ακόμα πιο πολύ από αγάπη. Αυτή είναι η δική μας αντεπίθεση. Όσο και να σπέρνουν αυτοί οι μίσους, δεν το άξιζες. Ήσουν ένας επίγειος άγγελος. Είμαι σίγουρη ότι έχεις καλό παράδεισο. Σ' αγαπάμε πολύ, Σέντεν. Το όνομα της Σέντεν Μπενρουμπί βρίσκεται στη μακρά λίστα των θυμάτων που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών. Ενώ την ίδια ώρα, οι θηριωδίες επί Ισραηλινού εδάφου συνεχίζονται.